Ήταν με την ετοιμασία των θείων δώρων που μοίραζε σε όλο το εκκλησίασμα τις δύο τούτες Άγιες Μέρες. Όλοι οι χωριανοί παίρνανε από τη χέρα του παπά με την απόλυση της λειτουργιάς ένα κλαδί αρισμαρί της σταυροπροσκύνησης και ένα κλαδί ελιάς των βαγιών. Το Σάββατο του Λαζάρου έβγαιναν τα παιδιά του χωριού, αγόρια και κορίτσια μαζί, παρέες, και έλεγαν τα κάλαδα του Λαζάρου. Κάθε παρέα κρατούσε ένα σταυρό στολισμένο με λουλούδια, που τον έκαιγαν το βράδυ της Ανάστασης στη Πουνάρα, το μεγάλο δηλαδή σωρό από ξύλα που έκαιγαν τον Ιούδα. Σήμερα έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός, εν την πόλη Βηθανία. Μάρθα κλαίει και η Μαρία, Λάζαρο των αδερφών τους, το γλυκό και καρδιακό τους. Τρεις ημέρες τον θρυνούσαν και τον ημυρολογούσαν. Δεύρω έξω, Λάζαρέ μου, φίλε και αγαπητέ μου, παρευθείς από τον Άδη, ως εξαίσιο σημάδι Λάζαρος απελυτρώθη. Ανεστήθη και σηκώθη, ζωντανός, σαβανωμένος και με το κερί ζωσμένος. Μετά τη λειτουργία των βαγιών, μαζευόταν στην εκκλησία οι γυναίκες του χωριού, τα μεγάλα κοπέλια αρσενικά και θηλυκά και μαζί με τους επιτρόπους και τον παπά έκαναν την εκκλησία και άστραφτη από καθαριότητα. Τα κοπέλια 15-16 χρονών δίνανε τα μπρούζινα μανουάλια, τα ξεβίδωναν και τα έτριβαν ένα-ένα κομμάτι με μπράσο μέχρι που άστραφταν. Ο Μπάρμπα Χριστόδουλος, που έλεγαν πως δεν γινόταν λειτουργία αν έλειπε, ο επίτροπος των επιτρόπων, όπως τον αποκαλούσαν, γιατί σε όλη του τη ζωή ήταν ο πρώτος βοηθός του παπά, έλεγχε την πρόοδο των εργασιών και αν δεν του άρεσε το γυάλισμα έλεγε: «Αν δεν καθρεφτίζεται η μούρη μου να ξεριστώ, έτσι θα τρίβεται ίσα με το Πάσχα». Μια από τις πολλές φορές που το έλεγε, αφού εξετέλεψε το γυάλισμα, λέει το Μανώλης της Θεανός: «Μπάρμπα Χριστόδουλε, εκάμα μέτα και στράψανε. Αν τα ξανοίξεις, νταλώνεσαι, στραβώνεσαι θα πει. Μόνο να σέβεσαι να μην κοπείς το ξύρισμα». Από την Κυριακή των Βαγιών το βράδυ άρχιζε η θρησκευτική διαδικασία της Μεγαλοβδομάδας με το αυγικό και την ακολουθία του νυμφίου που γινόταν αργά τη νύχτα. Οι χωριανοί ετοιμαζόταν και περιμέναν να χτυπήσει η καμπάνα. Με το πρώτο διπλοκάμπανο έκαναν το σταυρό τους και όλοι μικροί και μεγάλοι, γυναίκες και άντρες ανάβαν τα λαδοφάναρα και πέραν τον δρόμο για την εκκλησιά. Τις καμπάνες τη χτυπούσε ο Μπάρμπα Χριστόδουλος. Τρεις μεγάλες καμπάνες και μια πια μικρή είχε το καμπαναριό. Έπιανε τα δυο σκοινιά στη μια χέρα και τα άλλα δυο στην άλλη και οι καμπάνες αποκτούσαν φωνή. Σε χτυπούσε με αγάπη, με τέχνη. Τον είχε μάθει και τραγούδια, λέγανε, για να τον πενέσουν. Από χιλιόμετρα τσάκουγες και καταλάβαινε σαν τζε χτυπούσε ο Χριστόδουλος ή κάποιος άλλος. Οι ψάλτες ορθοί στα ψαλτήρια, με ένα χοντρό κερί αναμένο στη χέρα τους, λέγανε απόξω τον επεξάψαλμο. Ξεροβήχανε ποτέ λίγο και φιλομετούσαν το τυπικό και το ρολόγιο για να βρουν τα τροπάρια και τους ύμους της ακολουθίας. Σε λίγη ώρα άκουγες από το ιερό τη φωνή του παπά να ψέλνει: «Το Ιδού Ανυμφίους έρχεται». Ιδού Ανυμφίους έρχεται εν το μέσο της νύχτος και μακάριος οδούλος τον ευρίσκει γρηγορούντα. Αναξίως δε πάλι ον ευρίσκει ραθυμούντα. Βλέπε ου ψυχή μου μη το ύπνο κατενέχεις ή να μη το θάνατο παραδοθείς και της βασιλείας σε εξοπλιστείς. Ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, 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 Άγιος υποθέτω.
Peace.